Οδύσσια, έναρξη της Χ' Ραψοδίας, της 22ης Ραψοδίας. Επιγράφεται μυστηροφωνία. Πριν μπω στο κείμενο, θα ήθελα να κάνω μία ανακεφαλαίωση της ιστορίας εδώ με το ζήτημα της μυστηροφωνίας. Πώς εκτελεί ο Οδυσσέας τη μυστηροφωνία. Σαν ένας έμπειρος στρατηγός. Καταστρώνει ένα σχέδιο. Πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση του εχθρικού εδάφους. Είδαμε ότι φτάνει μεταφιεσμένος, με άλλη ταυτότητα. Δεύτερο βήμα είναι ότι αναζητά συμμαχίες. Τον Τηλέμαχο, τον Εύμεο, τον Φιλίτιο. Τρίτο βήμα είναι η αφαίρεση όπλων από τον εχθρό. Και ταυτοχρόνως το γεγονός ότι καταστρώνει ένα σχέδιο ώστε να έρθει το τόξο στα χέρια του. Και το τέταρτο πολύ σημαντικό είναι ο ευνηδιασμός. Όλο το σχέδιο εκτελείται με ευνηδιαστικό τρόπο. Ας αρχίσουμε. Γυμνώθηκε λοιπόν από τα ράκη του ο πολύβουλος Οδυσσεύς. Δεν είναι δηλαδή ο ζητιάνος που νόμιζαν. Και σάλταρε στο μέγα κατόφλι έχουν τόξο και φαρέτρα. Σάλταρε είναι το, καλά το μεταφράζει, είναι το ρήμα άλτο, άλτο λέει, γιατί το σίγμα, το αρχικό είναι η δασία. Από φαρέτρα λοιπόν, από βέλη γεμάτη και τα χέα έχινε βέλη αυτού εμπρός στα πόδια του, ώστε να είναι έτοιμα, τα έριχνε μπροστά του. Και στους μυστήρες είπεν, αυτός πια ο άθλος τελέστηκε, δηλαδή το γεγονός ότι πέρασε το βέλος μέσα από τους 12 πελέκης. Αυτός ο άθλος λέει τελέστηκε. Τώρα λέει άλλον στόχο θα βάλω που κανένας δεν χτύπησε άντρας. Τώρα λέει διαλέγω άλλο σημάδι. Μήπως πετύχω και μου δώσει καύχημα ο Απόλλων. Είπε και κατά του Αντινόου κατήφθηνε το πικρό βέλος. Αυτό είναι το δεύτερο βέλος. Το πρώτο βέλος πέρασε μέσα από τους πελέκης, το δεύτερο είναι αυτό. Τούτος λέει, το καλό ποτήρι να πιάσει έμελε, χρυσό με δύο λαβές και ανάμεσα στα χέρια το κουνούσε, ώστε να πιει ίνο. Τι γίνεται, λέει τη λέξη, το καλό ποτήρι, είναι καλόν άλυσον, το άλυσον είναι, α, ε, ι. Αυτή τη λέξη την αναφέρει ο Αθήνεος, στο 10ο βιβλίο του, στο οποίο μιλά για διάφορα κύπελα, τι κύπελα χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι, αναφέρει και αυτό, εκτός των άλλων και λέει ότι το άλυσον και το δέπας είναι το ίδιο. Τώρα, κάνει μία ετυμολόγηση που έχει σημασία γιατί την κάνει ο Αθήνεος. Λέει, η λέξη άλυσον προέρχεται από του άγαν λίον είναι ή ότι αλύζεται, δηλαδή συγκεντρώνεται εν αυτό το υγρό. Και συνεχίζει, το χωρίο είναι 783 μπ και πρόκειται για μία παρένθεση μέσα στο κείμενο. Επειδή το κείμενο που χρησιμοποιεί ο Κάκτος, έχει, εκδόσεις Κάκτος, έχει ένα κενό, χρησιμοποίησαν για εκείνο το κενό ένα άλλο χειρόγραφο. Γι' αυτό και έχει άλλη αρρύθμιση. Και λέει ο Αθήνεος λοιπόν, ότι το γεγονός λέει ότι αυτό το άλυσον έχει δύο ότα, είναι δήλων εμφανές από την Χ' Ραψοδία και εμφανίζει αυτό, το στίχο αυτό, 9 με 10. Λέει ο Αντίνος, καλόν άλυσον, λέει, ανερίστε έμελε, χρήσεων άμφωτον. Άμφωτος θα πει αμφί και ότα, ο έχουν δύο ότα. Το βιβλίο αυτό λοιπόν, επειδή έχει τα διάφορα κύπελα, μου έκαναν εντύπωση και θα αναφέρω κάποια κύπελα, κάποιες ονομασίες. Είναι πολλές, είναι πάρα πολλές οι ονομασίες αυτές. Εγώ θα αναφέρω μερικές. Υπάρχει η λέξη κύπελον, υπάρχει η λέξη ποτήριον, η λέξη φιάλι που χρησιμοποιούμε σήμερα. Υπάρχει η κοτήλι. Κοτήλι είναι οτιδήποτε έχει κύλο, είναι αυτό, γίνεται κύλο. Λέμε κουτάλι για παράδειγμα σήμερα. Κοτήλι είναι και το κύλον του χεριού μας. Μονοκοτυλίδωνα. Τα μονοκοτυλίδωνα, τα δικοτυλίδωνα που κάναμε στο δημοτικό νομίζω, στην φυσική. Για τα φυτά. Ναι. Το κυσίβιον είναι ένα άλλο κύπελο. Κυσίβιον είναι το κύπελο από το οποίο πίνει τον ίνο ο Κύκλοπας. Στο Ιώτα 346. Είναι η πέλα με δύο λάμδα, ε, δύο λάμδα όπως η λέξη, η πόλη πέλα,
είναι μία λέξη που εμφανίζεται στην Ιλιάδα, η πλημμοχώη, ήτα, όμικρον, όμικρον, ήτα, το ρητόν, με ύψιλον, από το ρέο, ο σκύφος, η κύλιξ, η κύλιξ. Αυτό, και πάλι και εδώ ο Αθήνος κάνει μία ετυμολόγηση, από του κυλίεστε το τροχό, λέει. Και κυλικείο είναι το μέρος όπου βάζουμε τις κύλικες. Ήθελα και κάτι άλλο. Αχ, ναι. Βλέποντας το βιβλίο, έτσι, προχωρώντας το βιβλίο, αυτό το 11ο βιβλίο του Αθήνεου, έπεσε το μάτι μου κάποια στιγμή στη λέξη γύλιος ή γυλιός, την οποία δεν την ήξερα, την αναφέρω τώρα παρενθετικά. Την αναφέρει τη λέξη αυτή, σημαίνει είδος μακρόστενου σάκου, στρατιωτικό σάκος. Την ορολογία αυτή την ήξερα από το στρατό, αλλά δεν ήξερα τι σημαίνει. Το καλό είναι ότι στο στρατό η ορολογία όλη είναι αρχαία ελληνική. Είδαμε τον φοριαμό για παράδειγμα, που είναι μια κασέλα, αλλά δεν ήξερε τι σημαίνει γυλιός, ύψιλον, γιώτα, όμικρον. Τη λέξη την αναφέρει, είναι από ένα απόσπασμα του Αλέξιδος. Είναι ο Άλεξης, ήταν ένας από τους κύριους εκπρόσωπους της Μέσης Αττικής Κωμωδίας, είναι θείος του Μενάνδρου. Γεννήθηκε στους Θούριους της Μεγάλης Ελλάδος, και έχει γράψει 245 κωμωδίες, από τις οποίες σώζονται μόνο σε αποσπάσματα σε διάφορα βιβλία, σε διάφορα έργα αρχαίων Ελλήνων. Εγώ, με αυτές εδώ τις 245 κωμωδίες που είδα στην εγκυκλοπαίδεια, αναρωτιέμαι πώς διέσωσαν την ελληνική γραμματεία. Γιατί δεν είναι ο μόνος, είναι η παλαιά κωμωδία από την οποία έχουμε κείμενα μόνο από τον Αριστοφάνη, ενώ ο Αριστοφάνης είχε ταυτοχρόνως και άλλους με τους οποίους γινόνταν τους οι αγώνες, οι ποιητικοί αγώνες. Έχουμε τη Μέση Αττική Κωμωδία, που είναι διάφοροι, όπως που ανήκει και ο Άλεξης εκεί, και έχουμε και τη Νέα Κωμωδία που ανήκει ο Μένανδος. Πώς διασώθηκε λοιπόν η ελληνική γραμματεία? Τέλος πάντων, ας επιστρέψουμε στο κείμενο. Ο καλή γέλιο και κάτι που δεν θέλουν οι χριστιανοί. Ναι. Τούτος λέει το καλό ποτήρι να πιάσει έμελε, χρυσό με δύο λαβές. Και ανάμεσα στα χέρια το κουνούσε για να πιει ίνο. Και ο φόνος καθόλου δεν περνούσε από το θυμικό του. Ήταν ανέμελος δηλαδή. Τώρα τι συμβαίνει εδώ? Έχουμε την κίνηση αυτή, την ιστορία αυτή σε αργή κίνηση. Το περιστατικό σε αργή κίνηση. Λες και πρόκειται για κινηματογραφική ταινία. Είπαμε πολλές φορές ότι η Οδύσσια θυμίζει κινηματογραφική ταινία. Στις λεπτομέρειές της. Ποιος θα φανταζόταν μεταξύ συνδετημόνων μόνος ανάμεσα σε πλοίονες, έστω και πολύ κρατερός, ότι θα του έφτιαχνε θάνατο κακό και μοίρα μαύρη, θάνατον τε κακόν και κύραν μέλαινα, λέει, και βάζει ερωτηματικό εδώ ο Όμηρος. Αυτόν ο Οδυσσεύς το λαιμό, η λέξη είναι λαιμός η ομηρική, με αλφα γιώτα, σημαδεύοντας έβαλε με βέλος και αντίκρι από τον απαλό αυχένα, διήλθε νιακή. Είναι φράση, είναι εικόνα κατευθείαν από την Ιλιάδα. Πώς περνάει το βέλος μέσα από τον αυχένα και πλήττει τον άνδρα. Έκλεινε, λέει, εκλίνθη δε ετέρωσε, έκλεινε στο πλάι. Είναι ένα επίρρημα που σημαίνει στο πλάι, ετέρωσε, επειδή στο πλάι βρίσκεται ο ετέρος. Θυμάστε εκείνη την φράση, την πιο ωραία φράση από μια πολύ τρυφερή φράση με την οποία πεθαίνει στην Ιλιάδα ο Γοργιθίων, για την ακρίβεια. Εκείνο που λέει, όπως λέει η παπαρούνα, μήκον δώσε ετέρωσε κάρι βάλεν, η τένη κήπο καρπό βρυθωμένη, νοτίσι τε η αρινήσι. Ως ετέρωσε ήμισε, κάρι πύρικη βαρινθέν. Όπως λέει η παπαρούνα, γέρνει στο πλάι το κεφάλι της γεμάτη από καρπό και από την υγρασία την νεαρινή. Έτσι λέει ο πολεμιστής αυτός, όταν τον έπληξε το δόρυ, το βέλος, δεν θυμάμαι, γέρνει στο πλάι, ετέρωσε το κεφάλι του. Έτσι και εδώ χρησιμοποιεί αυτό το επίρρημα, ετέρωσε. Και το κύπελο, λέει, έπεσε από το χέρι του βλημένου και ευθύς στους αυλούς της Ρινός παχύ ήρθε αίμα ανθρώπινον, αίματος Ανδρομέιο, λέει. Ανδρόμεος είναι το επίθετο. Ανδρόμεος είναι ο ανθρώπινος. Άνδρας είναι ο άνθρωπος. Αίμα ανθρώπινο, λέει. Δηλαδή η Ανδρομέδα είναι ο άνθρωπος οδεμένος στο βράχο της ύλης. Η Ανδρομέδα είναι ο άνθρωπος στην ουσία.
Ευθύς, λέει, μακριά του το τραπέζι όθησε με το πόδι πλήξας. Εδώ έχει μια πολύ ωραία παρατήρηση ο κύριος Δούκας πίσω στη χειραψοδία, η πρώτη σημείωση, και λέει ότι αυτή η κίνηση με το πόδι είναι ανακλαστική κίνηση του ποδιού όταν ο άνθρωπος πληγεί στον αφιένα. Και έχει ένα κάτι σύγχρονο, αρκετά χρόνια πριν, από την δολοφονία του Κένεντι, λέει. Επλήγει στον αφιένα και χτύπησε το πόδι του, το λέει ένας αυτόπτης μάρτης αυτό. Ευθύς, λέει, μακριά του το τραπέζι όθησε και τα φαγητά χύθηκαν κατά γης, σύτος και κρέα τα ψητά ανακατεύθηκαν. Είδα τα χέβεν έραζε προς την αίρα, προς την τέρα. Στα λατινικά έγινε, μπήκε ένα τάβ μπροστά και έγινε τέρα. Η λέξη είναι ελληνική. Προς το χώμα, λοιπόν, προς τη γη. Και ο σύτος, λέει, και τα κρέατα τα οπτά φορήνετο. Το ρήμα είναι... Όχι, ήθελα να πω γι' αυτό. Για τα ύδατα. Ύδατα με έψιλον γιώτα. Ύδατα με ύψιλον είναι το ύδωρ τα ύδατα. Με έψιλον γιώτα είναι το ύδαρ τα ύδατα. Αν θυμάστε, οι λωτοφάγοι τρώνε έδουσιν άνθινον ύδαρ. Άνθινη τροφή. Ύδαρ με έψιλον γιώτα. Και ο σύτος, λέει, και τα κρέατα τα οπτά φορήνετο. Το ρήμα είναι φορήσω, όμικρον ύψιλον δύο σίγμα, σημαίνει λερώνω, μολύνω, λέμε αιμόφυρτος, μολυσμένος δηλαδή από αίμα. Και θορύβησαν οι μνηστήρες στα δώματα, καθώς είδαν τον άνδρα να πέφτει. Και από τους τρόμους ορθώθηκαν ταραγμένοι στο δώμα, παντού κοιτάζοντας, λέει, παπτένοντες πάντοσε παπτένοντες. Ευδμήτους ποτή τείχους, κοιτάζοντας προς τους καλοκμήτους τείχους, πουθενά όμως δεν υπήρχε ασπίδα ή άλκημο δόρυ για να πάρουν. Δεν είχαν προσέξει ότι είχαν αφαιρεθεί τα όπλα από τους τείχους, επειδή ήταν μέσα στο σχέδιο του Οδυσσέως η αφαίρεση των όπλων από τον εχθρό. Όταν δηλαδή θα έρθει η ώρα της μυστηροφωνίας, αυτοί θα αναζητήσουν τα όπλα και θα οπλιστούν. Παπτένο είναι το ρήμα, πολύ ενδιαφέρον ρήμα, σημαίνει βλέπω τριγύρω και αναζητώ. Είναι σαν το σκοπαίο, έχει παροπλήσια έννοια, γιατί σκοπαίο, ο σκοπός δεν βρίσκεται εκεί για να στέκεται απλώς, δεν στέκεται ο σκοπός. Ο σκοπός έχει στόχο, έχει ένα έργο να κάνει. Παρατηρεί, προσέχει, σκοπαίο θα πει προσέχω, παρατηρώ. Επίσκοπαίο σημαίνει παρατηρώ, παρακολουθώ. Ο επίσκοπος, λοιπόν, είναι αυτός που επιτηρεί, αλλά έχει την έννοια του κατασκόπου. Ο επίσκοπος είναι και κατάσκοπος. Υπάρχει το ρήμα δέρκομαι, που σημαίνει βλέπω καλά, καθαρά. Βλέπω με διάβγεια. Λεύσω. Ο πάντα λεύσον ήλιος, λέει ο Σοφοκλής στον Ειδίποδα επικολωνό. Το λάο, το ρήμα λάο, το ορώ, εφορώ και ισορώ. Το όποπα, το είδω και είδω με, βλέπω. Δοκαίω, καρά δοκαίω. Αυτό σημαίνει τεντώνω το κεφάλι και βλέπω. Και το δοκεύω το ρήμα. Και το όσο με, όσε είναι τα μάτια. Όσο με βλέπω, αλλά και προαισθάνομαι. Έχει άπειρες λέξεις, πάρα πολλές λέξεις, λοιπόν, για κάθε ένα θέμα, για κάθε ένα αντικείμενο. Λοιπόν, αυτοί εδώ παπτένοντες τους τοίχους. Και φιλοκνικούσαν με τον Οδυσσέα με χολωμένα λόγια. Ξένε, λέει, κακός τους άνδρες το ξέβεις, ούτε άθλων άλλων θα ειδείς, τώρα ασφαλής ο σκληρός ο όλεθρος. Γιατί τώρα άνδρα κατέκτηνες, τον πιο άριστο των κούρων, των νεαρών, στην Ιθάκη. Γι' αυτό εδώ οι γήπες θα σε φάγουν. Έτσι φανταζόταν έκαστος άνδρας. Αυτό δεν το λέει ένα συγκεκριμένος, το έλεγαν διάφοροι. Έτσι φανταζόταν, λέει, ο καθένας, γιατί έλεγαν χωρίς να θέλει, ούκε θέλοντα τον άνδρα σκότωσε. Και οι νήπιοι δεν ενόησανε τούτο, πως σε όλους αυτούς τα πέρατα του ολέθρου τους άγγιζαν.